Καράμπελας στην πλάτη της άμυνας της Κέρκυρας. Θα βγάλει τη σέντρα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Σώζει πάνω στην γραμμή με τον Βενέτη ή Κερκυρέη. Στο σούτ του Λεωνάρντο στο 12. Σκόκο δεξιά. Ωραίες προσποιήσεις με το αριστερό. Η σέντρα περνάει από όλους. Στο δεύτερο δοκάρι δεν μπόρεσε ο Λιμπερόπουλος στο 15. Έχουν εντύπωση πάντως ότι ο Καλατζής, το βλέπουμε τώρα να προσπαθεί να δώσει και τη δίνει την μπάλα στον Τσίγκα. Δεν είναι και ο πιο αμυντικό γενής παίκτης. Για να δούμε τον Τσίγκα με το σουτ και το χρόνο για την Κέρκυρα. Στο 16 το 1-0 με αυτή τη βολίδα του Θανάση Τσίγκα. Ο παίκτης βοήθησε πάρα πολύ με τα γκολ του στη δεύτερη εθνική κατηγορία την Κέρκυρα να ανέβει. Καταπληκτικός και το 1-0 για τους γηπεδούχους. Πήρε ο Τζιμπούρα από το Σκόκο. Κάνει και ένα σούτ από μακρινή απόσταση. Δεν ήταν εύκολη η επέμβαση του Κωνσταντόπουλου. Σέντρα του Γιάχη, τσικόντρα. Ο Γιάχης μάλιστα κατευθύνει στον επόπτη και ζητάει χέρι του αντιπάλου του 42. Να δούμε τον Λεωνάρντο που γυρίζει εδώ και ο Κωνσταντόπουλος στην αριστερή του γωνία 45. Ευκαιρία για την ΑΕΚ για το 1-1. Γιάχης. Γύρισμα, η κόντρα ευκαιρία για την ΑΕΚ, το πλασέ του καφέ με τη μία εκεί στο 53. Μπάλα κόντρα, απομακρύνθηκε και η ομάδα της Κέρκυρας μπορεί να βγει και στην κόντρα μάλιστα και το κάνει. Πάει αντεπίθεση τώρα για τους γηπεδούχους στο πλασέ, 2-0 για την Κέρκυρα στο 54. Σε αυτή την αντεπίθεση μετά από την ευκαιρία του καφέ ευνηδιάστηκε η άμυνα της ΑΕΚ, ταχύτατα ο Γερμανός. Έφτασε μέχρι την περιοχή του Σάχα και βάζει δεύτερο γκολ στην ομάδα του Σαμπάγεβιτς. Να δούμε το φάουλ με τον καφέ για την ΑΕΚ. Η μπάλα περνάει, out! Λιπερόπουλος δείχνει να είναι αυτός που θα εκτελέσει. Για να δούμε, είναι και ο Τζιμπούρ από πίσω. Τελικά ο Τζιμπούρ παίρνει φόρα, shoot goal. Φοβερό shoot και γκολ του Τζιμπούρ στο 63. Άπιαστο shoot, φρυδιάστηκε ο Κωνσταντόπουλος. Μια κομπίνα κιόλας εκεί έκανα να πέτε σάιντ, απλώς ο Λιμπερόπουλος έδειχνε να τα εκτελέσει. Σε λίγο Φλαβίνιο για την Κέρκυρα, το κόρνερ για την ΑΕΚ. Με το Σκόκο, με Φάλτσο, η μπάλα προς τα πίσω, δεν μπορεί εκεί να πιάσει την κεφαλιά ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το δεύτερο δοκάρι. Να δούμε τη φάση με το καφέ για τον Τζιμπούρ που και παίρνει την κόντρα σε ένα πανδαιμόνιο εκεί. Εκπληκτική επέμβαση του Κωνσταντόπουλου στο πλασέ του Τζιμπούρ στο 68. Σιωπή στο σημείο που οι οπαδοί της ΑΕΚ βλέπουν την ομάδα τους να προσπαθεί για το 2-2. Έχουν αγωνία, τη βλέπουν να γυρίζει μπάλα. Αυτό κάνει τώρα με τον καφέ, τον Μπέρνς, τη σέντρα του στην καρδιά της άμυνας και η κεφαλιά όπου ο Κωνσταντόπουλος στην ενέργεια του Τζιμπούρ αντιδρά πάλι πάρα πολύ καλά στη δεξιά του γωνία στο 90.